Όσο η Έλενα Παπαρίζου αναζητά τον Mr. Perfect, ο Τόνι Μαυρίδης προσπαθεί να προσεγγίσει και πάλι την τραγουδίστρια μετά από 7 σχεδόν μήνες που έχουν περάσει από το χωρισμό τους. Προσπάθειες επανασύνδεσης που έπεσαν στο κενό είναι ο τίτλος στο ρεπορτάζ του περιοδικού Τσάο. Προσπάθησε λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από το στενό φιλικό της περιβάλλον, για άλλη μια φορά να κερδίσει την Έλενα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο Τόνι εκτός από τηλεφωνική επικοινωνία έχει κάνει για άλλη μια φορά προσπάθεια να συναντήσει από κοντά την Έλενα. Η Έλενα Παπαρίζου όμως κάνει ξεκάθαρο σε όλους πως αυτό το κεφάλαιο έχει κλείσει οριστικά στη ζωή της. Έχει προχωρήσει και προσπαθεί να ξεχάσει τις δύσκολες στιγμές που πέρασε το πρώην ζευγάρι την περίοδο του χωρισμού του. Είπες ότι πέρασες κι εσύ δύσκολα τον τελευταίο καιρό. Συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους. Το θέμα είναι ότι πρέπει να έχουμε γερό στομάχι, να προχωράμε και να λέμε ότι όλα τα πράγματα πάνε καλά. Έχει γίνει μια συνάντηση κάποια στιγμή όταν είχε επιστρέψει την πρώτη φορά από Σουηδία. Ξέρουμε ότι υπήρξε ένα τετατέτ το οποίο όμως ήταν πολύ σύντομο. Η Έλενα είναι αποφασισμένη να τραβήξει μια κόκκινη γραμμή, να γυρίσει πλευρά, να συνεχίσει στο μέλλον να κοιτάμε αισιοδοξία περισσότερο τα επαγγελματικά της. Η απόφαση της τραγουδίστριας μάλιστα να πει το ναι στο σοου χορού στον Πάγο δείχνει πως η εργασιοθεραπεία είναι το καλύτερο σε αυτές τις περιπτώσεις. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που το έκανα. Εσύ θα χορέψεις? Όχι, δεν μπορώ. Στο σοου μπορεί να μην την δούμε να χορεύει, την έχουμε δει όμως να εκτελεί ακόμη και χρέη παρουσιάστριας. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Dancing on Ice. Φτάσαμε στον ημιτελικό. Δεν αλλάξαμε παρουσιάστρια, απλά η Τζέννη φοράει τα παγοπέδιλα και όπως καταλαβαίνετε, πώς να κατέβει αυτά τα σκαλιά. Αν κρίνουμε μάλιστα τόσο από το γέλιο της. Όσο και από τις ενδυματολογικές της επιλογές, φαίνεται πως ο Mr. Perfect δεν θα αργήσει να μπει και πάλι στη ζωή της.